Είναι από την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου και από το 28 εδάφιο. Σελίδα 1015 είναι η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, 11 κεφάλαιο και 23 εδάφιο. 23. Διότι εγώ παρέλαβον από το Κυρίο εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών κλώμενον τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε λέγον τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτο τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε ως της τρώγει τον άρτον τούτον η πίνη το ποτήριον του Κυρίου, αναξίως, ένοχος θελείστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος κι ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εν διεκρίνομεν εαυτούς δε θέλομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα επί του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει γι' αυτό το λόγο, να δούμε για ποιο λόγο, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι. Πολύ σοβαρό. Γιατί λαμβάνουν μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού χωρίς να έχουν μετανοήσει. Σήμερα λοιπόν μετανοούμε στο όνομα του Χριστού. Μετανοούμε. Ο Λόγος του Θεού λέει όσοι είναι δίκαιοι, φοβούμενοι των Θεών και πράττονται στο θέλημα αυτού, για αυτούς ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και πρόκειται να τους ευλογήσει με τα πάσης βεβαιότητος όπως τον Κορνήλιο και ακόμη περισσότερο. Δίκαιοι, φοβούμενοι το Θεό και πράττονται στο θέλημα αυτού. Σήμερα λοιπόν μετανοούμε και ζητάμε από το Θεό το αίμα του Ιησού Χριστού με πίστη να μας δώσει τη δικαιοσύνη αυτή τη δική του. Αμήν αδελφοί, τη δική του δικαιοσύνη. Αλληλούια. Να γεμίσει την καρδιά μας με αληθινό φόβο Θεού και να βάλει πνεύμα βουλής και δυνάμεως για να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου αλλά εκτελεστές έργου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί τους αδελφούς αλλά ταυτόχρονα και ενισχύει λέγοντας όποιος μετανοήσει τότε η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού θα είναι σε αυτόν ευλογία, προσευλογία. Και επίσης πολύ σημαντικό αδελφοί αγαπητοί, μόνο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού καταγγέλει, έχει αυτή την εξουσία, τη δυνατότητα, καταγγέλει το θάνατο του Ιησού Χριστού ότι αδίκως απέθανε ο Άγιος, ο αναμάρτητος, δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, δεν έφταιξε, αλλά πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Έδωκε τη ζωή του υπέρ ημών. Και αυτή είναι η νίκη του ανθρώπου προς τον διάβολο. Αυτή είναι η νίκη του ανθρώπου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και ο διάβολος έχει εξουσία στο θάνατο. Απειλεί τον άνθρωπο με θάνατο. Αλλά δεν έχει εξουσία τον Άγιο να τον θανατώσει. Και αυτό έκαμε. Θανάτωσε τον Ιησού Χριστόν. Τον ανέβασε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έγινε κατάρα. Αλλά η νίκη του Χριστού ήταν ότι μέχρι το τέλος έμεινε αναμάρτητος. Και το αποτέλεσμα είναι πάνω στο σταυρό, σε αυτή τη μάχη, την προσπάθεια του διαβόλου να αμαρτήσει ο Χριστός και η προσπάθεια του Ιησού Χριστού να σταθεί Άγιος, νίκησε ο Χριστός. Και αυτή η νίκη είναι συντριπτικό πλήγμα. Συντριπτικό πλήγμα στην κεφαλή του διαβόλου. Γιατί? Όχι γιατί αυτός είναι μόνο αυτός είναι νικητής, αλλά γιατί αυτός με το αίμα του κάνει και εμάς νικητές. Και αυτό είναι το θαύμα. Όποιος δέχεται και πιστεύει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Λόγος του Θεού και πέθανε για τις αμαρτίες μας, εκείνη τη στιγμή
Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έτσι είμαστε κι εμείς δίκαιοι. Φοβούμεθα το Θεό, σεβόμεθα το Θεό, λογαριάζουμε το Θεό, λογαριάζουμε το θέλημα του Θεού, ενδιαφερόμαστε για το θέλημα του Θεού, δεν θέλουμε να έχουμε δικό μας θέλημα, το καταδικάζουμε το δικό μας θέλημα, το απορρίπτουμε το δικό μας θέλημα, γιατί ξέρουμε ότι θα μας οδηγεί σε ταλαιπωρία. Και εκλέγουμε και με την καρδιά μας και με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας και με το σώμα μας, εκλέγουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, το θέλημά Του. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, καθώς μετανοούμε την ώρα αυτή, θα έρθει η κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού προς ευλογία σε εμάς. Εις δόξαν του ονόματος του Αγίου. Το πιστεύουμε? Τη στιγμή που θα τρώμε τον άρτον αυτόν που θα είναι ευλογημένος από το Θεό, η σώμα Χριστού, εκείνη τη στιγμή θα έρχεται ο Θεός και θα μας ευλογεί. Όλους μας, καθέναν ξεχωριστά. Και την ώρα που πίνουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, εγώ σας το έχω πει και θέλω να το ξαναπώ, όταν πίνετε το αίμα του Ιησού Χριστού, ζητάτε θεραπεία. Ο Θεός θα σας θεραπεύσει. Ζητάτε ευλογία. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. Ζητάτε, αδελφοί. Έχετε στα χέρια σας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι αστείο πράγμα. Το σώμα και το αίμα, και τι λέει η Γραφή, εκχυνόμενον, όχι εκχυθέν, κλώμενον και όχι εκλασθέν. Συνέχεια χύνεται το αίμα του Χριστού, συνέχεια σχίζεται το σώμα του Χριστού, για μας, δια της πίστεως. Όταν λοιπόν τρως τον άρτον, θα ξέρεις ότι είναι το σώμα του Χριστού, πες Χριστέ μου, θεράπευσέ με, ευλόγησέ με, βοήθησέ με. Και όταν πίνεις το αίμα του Χριστού, να ξέρεις ότι είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν κρασάκι, το αίμα του Χριστού. Κείνη τη στιγμή πίνεις. Χριστέ μου, θεράπευσέ με. Με το αίμα σου. Ευλόγησέ με, βοήθησέ με. Και ο Θεός θα ενεργεί. Γιατί παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού προς ευλογία αξίως. Αμήν, αξίως. Ας σηκωθούμε τώρα. Σας παρακαλώ έτσι να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Έτσι, να ζητήσουμε συγχώρεση, να ζητήσουμε άφεση αμαρτιών, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να μας πλύνει. Να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό. Αμήν, αδελφοί, ταπεινωθούμε. Αξίζει να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό. Και να λάβουμε μέρος προς ευλογία και όχι προς κατάκριση στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και μην ξεχνάτε να προσεύχεστε όταν τρώτε το σώμα του Χριστού. Να ζητάτε, να αιτείτε όταν πίνετε το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι προς ευλογία. Τώρα ας προσευχηθούμε για να μετανοήσουμε όλοι μας 2-3 λεπτά και ας έρθουν σας παρακαλώ και οι πρεσβύτεροι να ετοιμαστούμε για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού.